Συνεγινές μου, αδέρφια μου, θυμάστε κάποτε σε μια ομιλία που είπα εις τη φίλη μου? Ναι, ήρθε η ώρα να σας εξηγήσω τι είναι αυτό. Ναι, είστε η φίλη μου. Οι Έλληνες άνθρωποι είναι η 13η φίλη. Εμείς είμαστε η 13η φίλη. Οι 12. Οι 12 φυλές από το γένος μας, το γένος του ανθρώπινου δημιουργήθηκε με 13 φυλές. Οι 12 αποστάτησαν όλες μαζί από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου με άλλες αποστατικές δυνάμεις της πρώτης δημιουργίας και όχι της δημιουργίας του ανθρώπου. Από τότε τη 13η φυλή την κυνηγούν συνέχεια. Η 13η φυλή δεν είναι η τελευταία, όπως ακούγεται, αλλά είναι η πρώτη. Να θυμάστε τι έχω πει, ότι είναι όλα 13. Έτσι, χιλιάδες χρόνια διώκεται η Ελλάνια 13η φυλή. Γι' αυτό σας λέω ότι είστε η φυλή μου. Θα πω ότι περνάμε δύσκολες ώρες όλοι μας. Και εγώ και εσείς. Όμως, δεν υπάρχει κάτι που δεν το ξέραμε, ιδιαίτερα εγώ. Δεν έχουν ξεφύγει οι καθεστωτικοί καθόλου από το σχέδιο. Αναμενόμενο τι θα κάνανε. Ξέραμε τι θα κάνουν. Έτσι είχαν σχεδιάσει πολλούς μήνες πριν. Πώς θα κλειδώσουν, πώς θα διαλύσουν την Ελλήνων Συνέλευση που πολλές φορές προσπάθησαν, πώς θα το σκοτώσουν εν τη γενέση του, προσπάθησαν και αυτό, δεν το κατάφεραν. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ περήφανος για σας. Πραγματικά είστε άξιο γένος. Έχετε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Έχετε συντονιστεί. Έχετε ενεργοποιηθεί. Και ήρθε η ώρα να καταλάβετε ακριβώς ποιοι είστε. Και πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι αυτές τις ώρες που βιώνουμε θα πρέπει όλες οι αλήθειες να ακούγονται, γιατί είναι πολύπλευρος ο πόλεμος σε πάρα πολλά επίπεδα. Και σαφώς εξελίσσεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Πρέπει να καταλάβετε γιατί κάνουν έτσι. Πρέπει να καταλάβετε για να το διδάξετε και στους άλλους ότι καμία επανάσταση στον πλανήτη δεν ήταν των ανθρώπων. Πέστε μου μία. Όλες οι επαναστάσεις ήταν υποκινούμενες από τους ίδιους και χρηματοδοτούμενες. Για πέστε μου μία που ήταν των ανθρώπων. Ακόμα και οι εργατικές. Όλες οι επαναστάσεις έγιναν για το καλό του εργάτη, για το ημερομίσθιο, για τα δικαιώματά του. Τελικά, πού είναι σήμερα τα δικαιώματα αυτά? Γιατί έχουν πέσει όλα? Γιατί ο πλανήτης από τη μια του μεριά έχει ένα δολάριο τη βδομάδα μεροκάματο και από την άλλη έχει 1.000 ευρώ τη βδομάδα? Γιατί τόσο ανισότητα στον πλανήτη? Φτιάξανε χιλιάδες παγκόσμιες συμφωνίες και συνθήκες, άμα το θέλετε, όπου και στη διακήρυξη μας αναφέρονται. Τελικά, τι συνέβη? Πού είναι τα δικαιώματα του εργάτη? Πού είναι η νοσηλεία του? Πού είναι η ασφάλεια? Έχουμε χιλιάδες, ξοδεύουμε χιλιάδες δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για ασφάλεια, για αστυνομία, για στρατό, όλος ο πλανήτης. Πού είναι η ασφάλεια? Έχει κανείς ασφάλεια? Έτσι λοιπόν σας λέω ότι όλες οι επαναστάσεις, αλλά και όλοι οι πολέμοι, δεν ήταν δικοί μας. Μας έβαλαν και τους κάναμε. Ομάδες πληρωμένες, άνθρωποι πληρωμένοι, με πληρωμένη τρομοκρατία, πληρωμένα συνθήματα, στόχο και σκοπό αλότριο, σκότωσαν το ανθρώπινο γένος. Το διέλυσαν για πολλούς λόγους. Όχι μόνο στο υλικό κομμάτι, όχι για να του πάρουν τον πλούτο, όχι να του πάρουν τη χώρα, να του πάρουν και την ενέργεια, να του πάρουν την ψυχή και να χρηματοδοτήσουν την ψευδαίσθηση του χρόνου, γιατί καλά το λένε οι επιστήμονες. Ο χρόνος που ζούμε είναι ψευδαίσθηση. Ο πραγματικός δεν τον έχετε γνωρίσει, σας τον έχουν αποκαλύψει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν οι αποστάτες ήταν να φτιάξουν τον ψεύτικο χρόνο που εμείς τον συντηρούμε με χρήμα, με την ψυχή μας και με όλο μας το βίο. Σε αυτή την ψευδαίσθηση λοιπόν, η οποία δεν είναι δικιά μας. Ερχόμαστε τώρα και στα κομμάτια τα δικά μας. Βλέπετε το τεράστιο άδικο που συμβαίνει στην Ελλήνων Συνέλευση, σε μένα τον ίδιο, αλλά δεν έχει διαφορά από το άδικο που ζει όλος ο κόσμος. Αυτό που συμβαίνει σε μένα συμβαίνει σε χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη και σε χιλιάδες συνέλληνες. Γεμάτες οι φυλακές, γεμάτες με ανθρώπους, με συνέλληνές μας,
γιατί δεν υπάκουσαν στον νόμο ή γιατί το καθεστώς με τους νόμους του τους έβαλε φυλακή. Δηλαδή θέλετε να πιστέψουμε όλοι ότι αυτοί που είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή που είναι γεμάτες οι φυλακές, αυτοί φταίνε για την κατάντια του πλανήτη. Αυτοί φταίνε για την κατάντια της Ελλάδος. Αυτοί δημιούργησαν όλο αυτό, έτσι. Αυτοί οι φυλακισμένοι που είναι μέσα. Ή αυτοί που θα πάνε φυλακή, γιατί συνέχεια οι φυλακές γεμίζουν κάθε μέρα τα δικαστήρια, ρίχνουν ποινές. Αυτοί ευθύνονται λοιπόν για την κατάσταση. Αυτό μου λέτε. Όχι, δεν ευθύνονται αυτοί. Αυτή είναι το προϊόν της αιτίας που δίκασαν. Δημιούργησαν την αιτία με νόμο και σήμερα έχουν γεμίσει. Γέμισαν οι φυλακές. Και όλοι είναι εν δυνάμει φυλακισμένοι. Γιατί ο πλανήτης, Γη, Δήμητρα, τον έχουν κάνει φυλακή. Και στην Ελλάδα, στο σπίτι μας, φυλακοί είμαστε. Άρα λοιπόν, τη ζούμε, τη βιώνουμε τη φυλακή. Το να σε βάλουν σε μια μικρότερη φυλακή, σε ένα μικρότερο χώρο, δεν αλλάζει κάτι. Άρα ζούμε τη φυλακή μας. Και η απελευθέρωση είναι να βγούμε από τη φυλακή μας. Και την νοητική, και του βίου, αλλά και της ανέγγιξής μας. Συνέχεια μου, υπάρχει ένα δικαστήριο, υπάρχει μια ανάκριση που όλη η Ελληνοσυνέλευση, όλα τα άτομα της κεντρικής είναι κατηγορούμενοι για εγκληματική ενέργεια, εγκληματική ενέργεια και σωρίων άλλων αδικημάτων. Ναι, το καθεστώς, και εδώ θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό. Θέλω να ξέρετε ότι η δικαιοσύνη είναι δικιά μας. Η δικαιοσύνη είναι μέσα μας. Αν κάτι δεν δουλέψει με δικαιοσύνη στο αίμα μας, στην καρδιά μας και σε όλα τα όργανα του οργανισμού μας, ο οργανισμός πεθαίνει. Άρα λοιπόν γεννιόμαστε με τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη είναι δικιά μας. Σαφώς υπάρχουν άνθρωποι που χειρίζονται τη δικαιοσύνη και έχουν θεσμικό κομμάτι. Το ίδιο και στην ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική. Αν το θέλετε, τρεις πλανητικοί νόμοι θα λειτουργήσουν στον πλανήτη. Και μόνο αυτοί φτάνουν για να λειτουργήσει ο πλανήτης όπως πρέπει. Το περιβάλλον, ορατό αόρατο αυτό το περιβάλλον, όχι μόνο τα φυτά και η πανίδα και η χλωρίδα, τα πάντα γύρω μας, από την ψυχολογία μας, από το ασυνειδητό μας, από το ορατό, από το άρατο περιβάλλον, αυτόν το περιβάλλον, τα πάντα γύρω μας. Την οικονομία και η ασφάλεια που περικλεί και τα δύο. Άρα η ασφάλεια αγκαλιάζει και τα δύο, και το περιβάλλον και την οικονομία, δηλαδή τον πλούτο. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν θεσμικό κομμάτι, δικαιοσύνη και ασφάλεια, στα χέρια τους έχουν ένα όπλο, το οποίο όμως αυτό το όπλο είναι από την ίδια την κτήση, από την ίδια τη δημιουργία. Σήμερα λοιπόν θα πω αυτό, η δικαιοσύνη πιέζεται. Το καθεστώς, και το καθεστώς είναι παγκόσμιο, δεν είναι το καθεστώς που βλέπετε στην Ελλάδα. Το καθεστώς είναι παγκόσμιο. Αυτό που κυνηγάει εμένα και εσάς. Και όλο αυτό το εγχείρημα της απελευθέρωσης, της αλήθειας, των πραγματικών στοιχείων και αποδείξεων, του πραγματικού πλούτου. Δεν μας κυνηγάει κάτι που είναι στην Ελλάδα. Έρχεται από πολύ μακριά. Έρχεται και δυναστεί από τον πλανήτη και προσπαθεί να ρίξει την Ελλάδα. Και εμείς είμαστε το χειρό, το μεγάλο. Το μεγάλο ξεκίνημα που αυτοί φοβούνται. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιεί, πιέζει, τάζει, απειλεί όλους αυτούς τους θεσμούς που στα χέρια τους είναι. Είτε η δικαιοσύνη, είτε η ασφάλεια, είτε λέγεται μυστική υπηρεσία, είτε στρατός, είτε αστυνομία. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ξέραμε από την αρχή τι θα κάνει. Και τις κινήσεις του όλες. Δεν υπάρχει κάτι που έχουν ξεφύγει από το σχέδιο το δικό μας. Αυτός ο πόλεμος είναι πάρα πολύ μεγάλος και είναι σε όλο τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν θα πρέπει το καθεστώς, αλλά και οι άνθρωποι που χειρίζονται θεσμούς, να πάρουν πάρα πολύ σοβαρά και αυτά που λέω, αλλά και ό,τι ακριβώς κάνουν. Μέσα από τα χρόνια, αν το θέλετε, απεδείχθησαν πάρα πολλά πράγματα και αυτό ήταν για να δουν όλοι την αλήθεια. Δικαστήριο και απόφαση δικαστική, έτσι όπως θέλουν και τα κανάλια, αλλά και όλοι οι θεσμοί, αλλά και οι κυβερνώντες να σέβονται τις αποφάσεις, μιας και λένε ότι ο Σόρος δεν σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου. Θα μιλήσω και γι' αυτό. Αλλά εφόσον σέβονται τις αποφάσεις των δικαστηρίων, όπως θέλω να σέβομαι και εγώ αυτοί που μου βάλανε την ποινή που με επέβαλαν, χωρίς να είμαι εκεί,
Θα μπορούσε άλλωστε η δικαστή να δώσει μια διακοπή. Μπορούσε να δώσει επειδή ο δικηγόρος είχε κακούργημα στην Καλαμάτα. Τι ένομο συμφέρον είχε η δικαστής να δώσει μια διακοπή για τη Δευτέρα και την Τρίτη. Δεν το έκανε όμως. Δεν πειράζει, θα το δούμε και αυτό. Έτσι λοιπόν, πρέπει να καταλάβει λοιπόν το καθεστώς και να θυμάται ότι δεν μπορεί να δίνει διαταγές άναρχες και να βγάζει σκυλιά που να τρέχουν πίσω μας ή να κατασκευάζει κατηγορίες, να φτιάχνει σκευωρίες και να κοιτάει πώς να καταστρέψει ζωές, μέλλον και έναν πραγματικά αληθινό πολιτικό φορέα που είναι όλων των Ελλήνων. Διότι το ίδιο δικαστήριο, η δικαιοσύνη, έβγαλε απόφαση για τις συμμετοχές Αντωνής, η οποία είναι μετάκλητη. Γιατί δεν τις σέβονται? Η ίδια η Βουλή δεν πήρε απόφαση ότι κάθε μετοχή κάνει 670 δις. Γιατί δεν τις σέβονται? Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει απόφαση της Βουλής του Υπουργείου Οικονομικών, έχει περάσει κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσα στην Βουλή, έχει αποφανθεί η Βουλή ότι κάνει 670 δις κάθε μετοχή, αυτή το είπα, δεν το είπα εγώ. Δεν σέβονται αυτή την απόφαση. Δεν σέβονται την απόφαση του δικαστηρίου για τις μετοχές Ανατολής. Δεν σέβονται την απόφαση της εφορίας που μου επέβαλε φόρο και έχει βγάλει έγγραφο κανονικά. Τι δεν σέβονται? Άρα καταλαβαίνετε, όσο και να προσπαθούν τα κανάλια να βγάλουν και να πούνε οτιδήποτε, εσείς έχετε τόσο πολύ μεγάλα στοιχεία, τόσα πολλά στοιχεία και θα σας δώσω κι άλλα. Δεν σέβονται την απόφαση των 600 δις. Αυτή δεν την βγάλανε. Εγώ την έβγαλα. Άρα λοιπόν βλέπω ότι αυτοί δεν σέβονται τις αποφάσεις και όχι εγώ. Και βέβαια αποφάσεις οι οποίες όλοι ήταν εκεί. Ιδιαίτερα εγώ έστειλα και εξώδικο. Να είναι εκεί οι δεσμοί. Να είναι ο τραπεζίτης της Τράπεζας της Ελλάδος, να είναι ο Υπουργός Οικονομικών, να είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, να είναι ο Διευθυντής του Οικονομικού, του Εξωτερικού Χρέους και όλοι. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν τι είναι αυτό που δεν σέβονται και μιλάνε αυτοί για σεβασμό. Θα το δούμε. Άκουσε αγαπητό καθεστώς και εσείς συνέλληνες. Δεν ήρθα εδώ χωρίς τους άσους που έχω πει. Βεβαίως έχω άσους και πάρα πολλούς. Το ότι δεν τους σέβεστε και έχετε πέσει για να τσακίσετε όλο αυτό το εγχείρημα και όλη αυτή την αλήθεια, σας δηλώνω ότι δεν θα το καταφέρετε. Διότι πριν έρθω και με γνωρίσετε και πριν γίνει οτιδήποτε στην Αμερική, παρέα με αρκετούς μάρτυρες και συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον, διαπραγματευτήκανε τα ομόλογα και τα 2-3-800, όχι μόνο τα 600, σε μια πολύ μεγάλη κουβέντα και διαδικασία που στήχησε γύρω στους 3 μήνες, όχι μια μέρα. Έτσι λοιπόν γίνανε πολλές κινήσεις, υπάρχουν ήδη 2 συμβόλαια, τα οποία υπογράφονται από την ομάδα του Προέδρου της Αμερικής, του κ. Ομπάμα, με μια συμφωνία τι πρέπει να γίνει και πώς θα γίνει και το monetization, αλλά και εξειδικευμένα προγράμματα λεγόμενα PPP, διότι δεν έπρεπε τα χρήματα να φαίνονται, αλλά να πάμε και σε επένδυση χωρών. Έτσι λοιπόν είχαμε μια συμφωνία ανάμεσα Ελλάδας και Αμερικής και όλα τα χρήματα θα μπαίναν σε ένα ειδικό σύστημα, το οποίο πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Αρκετοί, ίσως και λίγοι, τα γνωρίζουν, σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα τα οποία τα κέρδη θα τα επενδύαμε στις 2 χώρες. Όλα αυτά που σας λέω είναι γραμμένα. Ακόμα χειρότερα, επειδή σε αυτές τις συναντήσεις ήταν πολύ εξειδικευμένες, μετήχαν με τα μπελάκι και οι 13 οικογένειες, όπου ήταν στη βίλα δίπλα στην CIA. Σαφώς υπήρχαν και πράκτορες στη CIA, αλλά όλες οι υπηρεσίες, και λέω CIA διότι η CIA είναι μια οικονομική υπηρεσία όλων των παγκόσμιων ταμείων και του παγκόσμιου πλούτου. Έτσι έχει ρυθμιστεί από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η υπηρεσία να υπάρχει. Έτσι λοιπόν γίνανε 2 διαφορετικά συμβόλαια, επειδή το πρώτο, τα αφεντικά τους θα το πω έτσι, δεν το δεχτήκανε και ήταν πάρα πολύ καλό για μένα. Έγινε και ένα 2ο συμβόλαιο. Όλα αυτά είναι υπογεγραμμένα, ξαναλέω. Σαφώς δεν θα ήθελα ποτέ να φέρω σε δύσκολη θέση πριβέ συζητήσεις και συμβόλαια χωρών και ιδιαίτερα με την Αμερική, η οποία μετέχει σε κυριαρχικό ρόλο στα παγκόσμια ταμεία και όλοι έχουμε συμφωνήσει στον πλανήτη, όλα τα κράτη,
ότι η Αμερική θα είναι ο θεματοφύλακας και στην Αμερική, επειδή είναι μακριά και δεν μπορεί κανείς να την πολεμήσει, θα είναι ασφαλές να υπάρχει η Εδρακή. Κατόπιν τούτου έγινε και άλλες συμφωνίες. Έχω και τα συμβόλαια που και για τα 2-3-800, τα οποία γινόταν ιδιαίτερη πλατφόρμα, platform number one, ένα που σημαίνει πέσουν τα κράτη, και μέσα από εκεί δεν θα φαινούσονται τα κέρδη, γιατί είναι η αφανή λεωφόρος, το gray screens και το black screens. Οπότε θα παίζαμε με πλούτο ο οποίος είναι ήδη πιστοποιημένος, άρα για άλλη μια φορά αποδεικνύονται τα παγκόσμια ταμεία, για άλλη μια φορά αποδεικνύονται, και είναι πολλές οι αποδείξεις που θα έρθουν τώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι το καθεστώς αυτό παίζει άναρχα μαζί μου. Θέλει να με θέλει στην αγκαλιά του, γιατί η φυλακή είναι η αγκαλιά του καθεστώτος για να συμφωνήσει μαζί μου. Όπως άλλωστε και στο παρελθόν έχει κάνει πολλές φορές να συμφωνήσει μαζί μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει η αγκαλιά της φυλακής του καθεστώτος. Δεν νιώθω καλά. Αν ποτέ θα πάω στη φυλακή, θα πάω μόνος μου, γιατί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι με χιλιάδες οικογένειες και μέλη έξω, και όταν ποτέ θα πάω μόνος μου εκεί, θα πάω γιατί εγώ θέλω, για να τους πάρω όλους μαζί. Άρα λοιπόν το καθεστώς να φοβάται, μήπως κάποια μέρα πάω μόνος μου παρουσιαστώ για να πάω εκεί μέσα, για να πάρω όλους αυτούς τους συνανθρώπους μου που για κάποιο λόγο το καθεστώς τους έχει βάλει στην απομόνωση, ενώ είναι προϊόντα του καθεστώτος, δηλαδή το καθεστώς τους έχει βάλει. Έτσι λοιπόν να αρχίσει να φοβάται το καθεστώς, πότε θα πάω μόνος μου. Ωστόσο όμως, προτείνω και στον ανακριτή, στους καινούριους ανακριτές, αλλά και σε μια ομάδα του Αριοπάγου, είναι πολύ υψηλό το θέμα, ειδικά του Αρτέμις Ωρα και της Αιγίνων Συνέλευσης, πλανητικό θα έλεγα, και όντως είναι, να συσταθεί μια πολύ μεγάλη επιτροπή, καλή επιτροπή, με γνώστες, να καταθέσω όλα τα στοιχεία. Και όταν αυτό συμβεί, δεν θα υπάρχει κανένα μελανό στοιχείο. Θα είναι όλοι πολύ χαρούμενοι, γιατί θα αποδείξω τα πάντα, τα οποία είναι δικά τους. Δηλαδή, το δικό τους πλούτο, την δική τους υγεία, τη δική τους ζωή, άμα το θέλετε, όλων, γιατί μετέχουμε όλοι και στον πλούτο, αλλά και στα δικαιώματα. Αν ποτέ θελήσει ο Άριος Πάγος, εγώ θα είμαι στην διάθεσή του, σε μια τέτοια μεγάλη επιτροπή, να τους δείξω τα πάντα. Και βεβαίως, επιβεβαιώσεις, διότι εκτός από τα συμβόλαια που σας λέω, επειδή έχω ελαφριά μνήμη και δεν θυμάμαι, βέβαια το ίδιο κάνουν και οι αντίπαλοι, μαγνητοφωνούν και μαγνητοσκοπούν τα πάντα, σε όποιο κτίριο και να πάω και σε ό,τι συμφωνία να κάνω. Έτσι έκανα και εγώ, γιατί έχω μια μικρή μνήμη, έχω ένα πρόβλημα στη μνήμη, έτσι έχω μαγνητοφωνήσει πολλές συζητήσεις, τα οποία οι συζητήσεις μας είναι με τον πρέσβη του κύριου Ομπάμα. Στις συζητήσεις αυτές είναι και στις συζητήσεις αυτές είναι και ο πρόεδρος του JP Morgan και ο πρόεδρος της Morgan Stanley. Έχει έρθει, βεβαίως έχουμε κάρτες, το έχουμε συνομιλίες. Ήταν ο πρόεδρος της HSBC, ήταν το FDIC, η ασφάλεια της Federal, εκπρόσωπος της Federal. Ουσιαστικά και τα συμβόλαια, ειδικά το δεύτερο συμβόλαιο, μάρτυρες υπογράφουν δύο αξιωματούχοι της CIA. Δεν γίνεται να λέω και ψέματα. Όλα αυτά βέβαια σε μια ανακριτική επιτροπή, και αν ο ανακριτής θελήσει ή ο εισαγγελέας, να φωνάξει και τον κύριο Ομπάμα, να φωνάξει και τον κύριο Χαντ, τον Ρόνι Χαντ, να φωνάξει και τα ονόματα της CIA, να φωνάξει όποιον θέλει, να λυθεί το θέμα. Σαφώς έχουμε τις επιβεβαιώσεις από τον Γκάιντερ, από το Λευκό Οίκο, το οποίο πηγαίνω ερχόμασταν. Υπήρχαν πάντα άτομα και δικηγόροι. Επίσημα είναι όλα, δεν κρύβω τίποτα. Μιλάγαμε και για τα 2800, αν το θέλετε. Και εφόσον έχουν γίνει όλες αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες τις έχουν αποδεχτεί οι οικονομικές υπηρεσίες, η CIA, ο Λευκός Οίκος, οι τραπεζίτες, οι οικογένειες, άμα το θέλετε, και όχι οι δικές μου οικογένειες, οι άλλες οικογένειες, με σεβασμό. Άλλωστε στο σπίτι τους πήγα, στην έδρα τους πήγα, δεν ήρθα στη δικιά μου ακόμα. Έτσι λοιπόν έχω πολλές ώρες μαγνητοφωνήσεις, αλλά και μάρτυρες που ήμασταν εκεί και όλα που έχουν συμβεί. Έτσι λοιπόν είναι ακλόνητα αυτά τα στοιχεία για να φτάνουμε σήμερα να μας λέτε εγκληματική οργάνωση,
Μα μας λέτε ότι αυτά είναι ψεύτικα. Σας άφησα να πείτε ό,τι θέλετε και δεν σας άφησα τεχνικά. Μέσα στο σχέδιό μου είστε. Δεν θα υπήρχε ποτέ περίπτωση τηλεόραση και κανάλι το οποίο είναι καθεστωτικό και μάλιστα σε όλο τον πλανήτη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Θα λέγατε ποτέ καλά λόγια για μένα? Τι θα λέγατε? Αφού από την αρχή είναι να μην περάσουμε, να μην πάμε να γίνουμε κυβέρνηση, να μην πάρουν οι Έλληνες στα δικιά τους, να μην μάθουν την αλήθεια, να μην μάθει κανείς τίποτα. Και τι πετύχατε? Πετύχατε αυτό που θέλαμε. Εμείς γι' αυτό παίζαμε στα κανάλια σας. Παίζαμε διότι το κακό πουλάει. Έχετε μάθει στον κόσμο να περνάτε. Το κακό, το άσχημο. Δεν έχει ακουστεί κάτι καλό. Ανοίγει την τηλεόραση και είναι όλο το χειρότερο. Αυτό έχετε μάθει στον κόσμο. Αυτό έχει μάθει ο κόσμος. Και έτσι μέσα από αυτό μας έμαθε ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι αδαής. Έχει μυαλό. Σήμερα έχουμε 300 γραφεία. Θα γίνουν 600. Θα γίνουν 1000, όπως έχω πει. Θα μάθουν όλοι. Και θα μάθουν την αλήθεια. Θα την πάρουν στα χέρια τους. Θα τη διαβάσουν. Θα καταλάβουν. Θα κατανοήσουν. Και αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι. Της ελεύθερης βούλησης. Της ελεύθερης κατανόησης. Της πραγματικής κατανόησης. Της πραγματικής επίγνωσης. Όχι να ξέρεις. Να ξέρεις και να κατανοήσεις. Να έχεις την επίγνωση. Σε αυτό το παιχνίδι μας βοηθάτε. Δεν είναι κάτι που δεν ξέραμε ή κάτι που δεν ήξερα. Δεν θα σας ευχαριστήσω. Αλλά ξέραμε ότι από τη μία δεν μπορείτε να κάνετε κι αλλιώς. Διότι αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, καναλάρχη σου θα φύγεις. Ξέρω και έχω μιλήσει με χιλιάδες ανθρώπους των καναλιών. Όλοι χρωστάνε. Μεγάλοι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές γνωρίζω ότι έχουν υποθέσεις στο αρχείο για αποθέμες, για χιλιάδες πράγματα. Ξέρω πολλούς παρουσιαστές που έχουν πρόβλημα. Λίγο με κόκα, λίγο με παιδεραστία, λίγο με κανένα κακούργημα. Όλοι έχουν από ένα κακούργημα που τους κρατάει και χρειάζονται τη γνωριμία με το δικαστή, με τη στοά, να τους καθαρίζει. Και αν δεν κάνουν αυτό, θα τους πάρει τράπεζα το σπίτι, θα τους βγάλει από το κανάλι. Αν δεν φορέσουν την μπλούζα με το σύμβολό τους, αν δεν κάνουν αυτό, αν δεν κάνουν εκείνο. Όλα αυτά είναι σκαλωμένα. Έτσι δουλεύει όλο το καθεστώς. Και εμείς το σύστημα που είμαστε οι άνθρωποι, το χρηματοδοτούμε με ψυχές, του δίνουμε. Και αυτό μας δίνει τι? Αυτό μας δίνει φόβο. Και ο καθένας κρατάει ένα πιστόλι στο κεφάλι του άλλου. Έτσι λοιπόν είναι μια λυσίδα. Ένας άμα πυροβολήσει θα σκοτωθούν όλοι. Αυτό είναι στις Ελληνές μου. Να συνεχίσω όμως. Οι αποδείξεις δεν φτάνουν εδώ. Είναι ακόμα χειρότερες. Με δεδομένο ότι η παγκόσμια σκηνή όχι μόνο με ξέρει καλά, αλλά και η αποστατική σκηνή με ξέρει καλά. Μπορεί να μην ξέρει ακριβώς τι πρεσβεύω, αλλά ξέρει ποιος είμαι. Και όσο ανεβαίνει στο επίπεδο, ξέρουν ακόμα πιο καλά. Με πρόταση του παγκόσμιου IFC, της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ήρθε λοιπόν ο πρόεδρος του IFC, που είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, άμα το θέλετε, το κατάστημα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ξέρετε, είναι αυτό το γραφείο που χρηματοδοτεί όλα τα project από την Παγκόσμια Τράπεζα, από τα Παγκόσμια Ταμεία. Όλα αυτά που σας λέω είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Είναι μαγνητοφωνημένα όλα. Και πολύ περισσότερα πράγματα είναι μαγνητοφωνημένα. Γι' αυτό το καθεστώς φέρεται άναρχα και με τους εισαγγελείς και με τους δικαστές και με τους ανακριτές. Και τους δίνει εντολές και τους πιέζει τους ανθρώπους. Όμως θα βρεθεί προεκπλήξεων όλο το καθεστώς. Και τώρα μπορεί να διαπραγματευτεί. Μετά από λίγο δεν θα διαπραγματευτεί μαζί μου. Δεν θα θέλω εγώ να διαπραγματευτεί. Πρέπει να προσέξουν όλοι λοιπόν. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα με πρόσκληση ο πρόεδρος του IFC, δικιά του πρόσκληση. Αν ενθυμούμε καλά, με κάλεσαν στη Μαδρίτη. Και τους είπα ότι δεν θέλω να πάω στη Μαδρίτη και ήρθαν στην Αθήνα. Το ραντεβού έγινε στο γραφείο του δικηγόρου του Γιώργου του Παπαδάκη. Ήμασταν 10 άνθρωποι στο τραπέζι. Η κουβέντα ξεκινάει ως εξής. Κύριε Σόρα, δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε και να κάνετε φασαρία στον πλανήτη. Μπορούμε να τα λύσουμε. Να πληρωθείτε, δεν θέλετε. Λεφτά θα σας δώσουμε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουν να πληρώσουν εμένα. Σε καμία περίπτωση οι συνέλληνες δεν δέχονται εσάς και αυτό που κάνω. Δηλαδή αυτό που κάνω για όλους τους συνέλληνες. Γιατί εγώ δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου έξω από εσάς. Εσείς και εγώ είμαστε ένα. Έτσι λοιπόν αυτοί δεν θέλουν να συμφωνώ για σένα. Αλλά να σου πω και κάτι, συνέλληνα μου, δεν μπορώ να συμφωνήσω για σένα. Πέραν από αυτό που έχω έρθει να κάνω. Άρα κακώς συμφωνούν για μένα. Εγώ είμαι άλλο πράγμα. Εγώ με τους συνέλληνές μου
Είμαστε ένα άλλο πράγμα. Άρα δεν γίνεται να συμφωνήσω για όλους εσάς, χωρίς εσάς. Έτσι λοιπόν έρχεται ο κύριος Σάιευση και μου λέει ποιο θέμα θέλετε να κουβεντιάσουμε πρώτα για να λύσουμε. Τα 2-3-800 τα αμερικάνικα ομόλογα ή την Τράπεζα Ανατολής. Του λέω ποιο θες εσύ. Μου λέει τα αμερικάνικα ομόλογα. Όχι, του λέω. Θα κουβεντιάσουμε την Τράπεζα Ανατολής. Εντάξει, μου λέει. Όλα αυτά που σας λέω είναι μαγνητοφωνημένα. Στις συζητήσεις μέσα δίνεται ο τρόπος και στις μαγνητοφωνήσεις όπου ο τρόπος που με πληρώνουν. Δεν έχουν πρόβλημα να με πληρώσουν λοιπόν όσα ζητήσω. Ακόμα ο IFC, ο κύριος Χέρζοκ, συζητούσε για μια μετοχή για 2-3-800. Θα σε πληρώσουμε. Έλα να εκτελέσεις μια δικιά μας διαδικασία στο Λουξεμβούργο. Πραγματικά στέκεται τραπεζικά όπως έχουν στήσει το τραπεζικό του σύστημα. Κλειδώνεις τις άλλες. Αγοράς ό,τι θέλεις. Παίχτε πλούσιος. Θα σε κάνουμε και πρώτο όνομα στο πλανήτη. Θα σε άρνεσαι παντού. Σταματάς ό,τι κάνεις στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Αρνήθηκα. Του είπα ότι μπορούμε να κατεβάσουμε το Παγκόσμιο Ταμείο. Έχουμε χρήματα εμείς οι Έλληνες και δεν χρειάζεται να πάω σε εσάς να μου δώσετε δανεικά ή οτιδήποτε. Στα Παγκόσμια Ταμεία μου λέει εσύ δεν μπορείς να πας. Δεν σου επιτρέπουμε. Βεβαίως τα γνώριζε. Αν δείτε από τις μαγνητοφωνήσεις φαίνονται όλα και τα χρήματα στα Παγκόσμια Ταμεία από τον πρόεδρο του ΕΦΣΥ. Φαίνεται σε μεγάλες συζητήσεις τι μας έχει προτείνει και το καθεστώς θα βρεθεί προεκπλήξεων. Άρα μιλάμε για ομιλία και μπορεί να κατατεθεί κασέτα του ίδιου του IFC, το οποίο ήρθε, συζητήσαμε, του είπα τον ευχαριστώ πολύ και θα τον ενημερώσω. Δεν τον ενημέρωσα, αλλά όλα αυτά είναι στοιχεία για οποιοδήποτε ανακριτή και δικαστήριο, όπως και στοιχεία είναι όλες οι συζητήσεις στην Αμερική και στην Ουάσιγκτον που έχουν γίνει, όπου αυτές οι συζητήσεις αποκαλύπτονται μέσα πολλά πράγματα και είναι πολλά πράγματα που έχουν υποθεί που δεν θα ήθελε ποτέ κανένα δικαστήριο ή κανένας δικαστής και ανακριτής να έχει στα χέρια του, γιατί θα μπλέξει πάρα πολύ το πράγμα με όλο το καθεστώς και με πολύ μεγάλες αλήθειες, όπως για παράδειγμα ιδιαίτερα για το ποθενέσχες που λένε. Υπάρχει μια μαγνητοφώνηση, αν δεν κάνω λάθος, όταν μου προτείνανε από την Ουάσιγκτον, επειδή τα ομόλογα τα αμερικάνικα είναι χωρίς ποθανέσχες με νόμο, χωρίς ποθανέσχες και χωρίς φόρο, προσέχτε, χωρίς ποθανέσχες και χωρίς φόρο, και το ξέρει η Αμερική. Και μου είχαν προτείνει ένα πολύ παράτολμο σχέδιο, μόνο με μετρητών, με τα χρήματα αποβάσεων σε χωρών που πάνε. Αν καταλάβατε τι λέω. Δεν γίνει όλα για τώρα. Έτσι λοιπόν, συνελληνές μου, να μην φοβάστε τίποτα, να μην φοβάστε την αλήθεια, ό,τι και να κάνει το καθεστώς. Έτσι λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες στοιχεία για όλα αυτά που εσείς αναζητάτε, άσχετα το τι θα λέει ο κάθε δημοσιογράφος, ο οποίος εάν πει τίποτε άλλο πέραν από αυτό που του δίνουν, θα τον διώξουν. Το χειρότερο, να τον βάλουν και φυλακή, γιατί έχει παλιές δαγκάνες. Εάν δεν είναι αγγελωμένος, δεν θα πει ειδήσεις. Τι, να σε ενημέρωσει. Φανταστείτε η ενημέρωση αύριο στην Ελλήνων Πολιτεία να είναι. Από άτομα τα οποία θα μεταφέρουν μόνο τα πεπραγμένα. Τόσο δύσκολο είναι. Γιατί θα πρέπει να έχουμε ακριβού πυρωμένους δημοσιογράφους. Να πει τι, να διαβάσει αυτά τα στοιχεία που θα πρέπει. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι τεράστια τα στοιχεία που μπορούν να βγουν αύριο. Φαίνονται πάρα πολλά πράγματα εκεί μέσα και συμφωνίες και πριβέ συζητήσεις που μπαίνουν σε άλλα μονοπάτια, τα οποία θα ανοίξει ένας τεράστιος κύκλος που δεν θα τον ήθελε. Δεν θα ήθελε κανένας να είναι στη μέση και να πρέπει να μπει πιο βαθιά. Θα βρεθεί σε μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό ας σκεφτούν καλά τι θα κάνουν, πώς θα το κάνουν και τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Ας μείνουμε μόνο στο δίκαιο, στην αλήθεια, στο ποιοι είμαστε, τι κάνουμε.
Έχουμε χρέος προς την πατρίδα μας, έχουμε χρέος προς τον εαυτό μας, έχουμε χρέος προς το γένος μας, έχουμε χρέος στην πατρόα ουσία, αυτό που κάνουμε στην απελευθέρωσή μας. Και να σεβαστεί ο καθένας ότι αυτό που κάνουμε δεν το κάνουμε για τους εαυτούς μας, το κάνουμε για όλους. Γίνεται για όλους τους Έλληνες. Δεν μπορεί κάποιος να πάρει περισσότερα ή λιγότερα, διότι είναι τα πρωτόκολλά μας, έτσι φτιαγμένα, η πολιτεία μας έτσι φτιαγμένη, που δεν μπορεί κανείς να πάρει παραπάνω ή λιγότερα, αλλά πάντα ως να μοιραστεί με όλη την πολιτεία. Αυτό που συμβαίνει και αυτό που γίνεται είναι ανιδιωτελώς από όλους τους Έλληνες. Σήμερα συστρατεύονται όλες οι ψυχές οι ελληνικές, που πραγματικά τόσα χρόνια αυτό μαζεύεται. Έχει γίνει ένας τεράστιος αγώνας και θέλω να πάτε πίσω πριν ένα χρόνο πώς σκεφτόσασταν, πριν δύο. Πώς η νόησή σας έχει ανέβει, πώς οργανωμένοι είστε, κοιτάτε σε τι στάδιο έχουμε φτάσει, που σας φοβούνται όλοι. Σας φοβάται το καθεστώς και σας φοβάται γιατί αυτή η επανάσταση δεν είναι δικιά τους. Δεν τη χρηματοδοτούν και δεν υπάρχει κανένας δικός τους εκεί μέσα. Ακόμα και όποιος πηγαίνει, μετά από λίγες μέρες, ώρες, μήνες, τον καταλαβαίνεις και φεύγουν. Αλλά φοβούνται να τους στείλουν τους πιο πολλούς, διότι έρχονται από εδώ και μένουν σε εμάς, γιατί αντιλαμβάνεται το συμφέρον, αντιλαμβάνεται τη ζωή, αντιλαμβάνεται την αλήθεια. Να είστε σίγουροι συνέλληνες ότι όλοι εκεί έξω ξέρουν. Και ψηλά στον πλανήτη, αλλά και ο πλανήτης σε πολλά σημεία του, υπάρχουν σκεπτόμενοι, νοήμονες άνθρωποι, ξέρουν. Αλλά και οι απέναντί μας πάλι ξέρουν. Δεν μπορεί να κάνουν κάτι άλλο γιατί είναι πολύ εγκλωβισμένοι. Έτσι θα πρέπει να τους φτάσετε σε ένα σημείο ώστε να καταλάβουν ότι οι δικαστικοί που έχουν το θεσμό στα χέρια τους, που εμείς τους πληρώνουμε άμα το θέλετε οι πολίτες για το δικό μας δικαίω, θα πρέπει να μην σκέφτονται τη διαταγή και την απειλή. Και είναι η ώρα να ενδώσουν όλοι, να δώσουν όλοι το δείγμα της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Οι δημοσιογράφοι βεβαίως τους καταλαβαίνουν. Είναι όλοι εγκλωβισμένοι, οι τραπεζίτες. Είναι όλοι με ένα πιστόλι στο κεφάλι τους, με μια απειλή. Θες αυτό είναι δικαστήριο, θες αυτό είναι κακούργημα, θες αυτό που θα γίνει κακούργημα και θα γίνει δικαστήριο. Θες προσωπικές τους δυνατότητες, αδυναμίες. Είναι όλοι εγκλωβισμένοι. Αυτός ο εγκλωβισμός θα πρέπει να βγει από όλα τα στάδια. Δηλαδή το αστυνομικό όταν του δίνουν εντολή τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, αλλιώς θα τον διώξουν. Και αν δεν τον διώξουν, θα του χτίσουν και μια κατηγορία. Θυμηθείτε ότι σε όλο τον πολιτικό βίο, σε όλο τον αστυνομικό βίο, όλοι οι πρόεδροι της ΕΕΠ πήγαν φυλακή. Όλοι είναι με κακουργήματα. Δεν σας κάνει εντύπωση. Κανείς δεν κλείδωσε. Τελικά αυτό που θα πω σε όλους είναι ότι εχθρός όλων μας είναι το καθεστώς. Όλο αυτό το καθεστώς που υπηρετούμε, όλο αυτό είναι εχθρός μας. Δεν κλείδωσε κανείς από αυτό. Οι θέσεις πάντα θα καλύπτονται. Κάποιος θα κάνει τη δουλειά κάποιου άλλου. Όλοι κάπου θα πληρώνονται, όλοι κάπου θα είναι εκβιάσιμοι και αν δεν είναι εκβιάσιμος δεν γίνεται. Δεν κινδυνεύει κανένας που λειτουργεί με το καθεστώς από την Ελληνοσυνέλευση. Αντιθέτως, όλοι και εμείς, αλλά και αυτοί που συντηρούν το καθεστώς ή που δουλεύουν και παίρνουν εντολές από το καθεστώς, κινδυνεύουν από το καθεστώς. Όλοι μας δηλαδή κινδυνεύουμε από το ίδιο το καθεστώς. Όχι από την Ελληνοσυνέλευση. Η δυναμική είναι τεράστια. Συνέλληνες μου, η δυναμική είναι τεράστια και υπάρχει μια τεράστια ζήμωση στην κοινωνία αυτή τη στιγμή, η οποία θα πρέπει να είναι έτσι. Η ζήμωση στην κοινωνία γίνεται σε όλα τα μέτρα, σε όλα τα στάδια, ακόμα και από αυτά που ακούγονται, τα άσχημα για μας. Άσχημα για μας μεν, αλλά μην ξεχνάτε ότι για σας και για μας είναι μια διαφήμιση. Αλλιώς δεν θα μπορούσατε ποτέ να περάσετε τη διαδικασία αυτή. Δεν θα σε άφηνε ποτέ το καθεστώς να περάσεις από αυτή τη διαδικασία. Είστε δυνατοί, είστε άξιοι, έχετε ψυχές, βγάλατε ψυχές από μέσα και θέλω να βγάλετε όλες τις ψυχές τις άλλες που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Πολλοί είναι φοβισμένοι να κάνουν το εξώδικο. Εντάξει, μην κάνεις το εξώδικο να ξεχρεώσεις. Κάνε βρε αδερφέ το εξώδικο στις τράπεζες, στην εφορία και όπου χρειαστεί για να δείξεις ότι είσαι κληρονόμος του πλούτου. Γιατί είναι ο δικός σου πλούτος. Δεν είναι δικός μας, ούτε δικό τους. Θα εμφανιστούν πάρα πολλά στοιχεία. Αν ποτέ χρειαστεί να υπερασπίσω την Ελληνοσυνέλευση, αλλά και τον εαυτό μου ακόμα, τότε θα βγάλω μόνο τις μαγνητοφωνήσεις, τις οποίες θα τις βγάλω πολύ δημόσια.
Θα βγουν δημόσια με ημερομηνίες στα πάντα. Υπάρχουν και πολλοί μάρτυρες αυτές τις κουβέντες. Και υπάρχουν πολλές μαγνητοφωνήσεις. Το ξέρουν αυτοί. Ξέρω κι εγώ ότι μαγνητοφωνούσαν αυτά που έλεγα. Και οι δύο το γνωρίζουμε. Τώρα το πώς του ξέφυγε του καθεστώτος και σκέφτεται άνεργα είναι οι τελευταίες του αναλαμπές. Που το καθεστώς δεν σκέφτεται τι να κάνει. Δεν έχει σχέδιο. Έχει μόνο μια αποδόμηση γιατί είναι οι τελευταίες εγκοπές που κάνει. Τι άλλο άλλωστε είχε να κάνει. Να δημιουργήσει κατηγορίες. Αυτό όμως, να δημιουργήσει κατηγορίες, να βάλει χωρίς δίκη φυλακές. Για να απομονώσει εμένα. Εμένα δεν μπορεί να με απομονώσει. Εγώ είμαι παντού. Είμαι μέσα σας. Αν το θέλετε. Σας μιλάω στο υποσυνείδητο. Τότε ξυπνάτε την άλλη μέρα και ξέρετε τι να κάνετε. Σκεφτείτε. Δεν χρειάζομαι τηλέφωνα ή Facebook για να μιλάω στους δικούς μου ή να μιλάω στον κόσμο. Μέσα σας. Να θυμάστε. Η πατρούα ουσία τα λέει όλα. Να ακούτε το υποσυνείδητό σας και θα καταλάβετε τα πάντα. Και τι να κάνετε, αλλά και πώς να λειτουργήσετε. Οι αντιδράσεις που έχετε μεταξύ σας δεν χρειάζεται. Τις ξέρω, τις γνωρίζω, τις ακούω, τις αισθάνομαι. Η υγεία είναι. Όψεις διαφορετικές. Όμως, κανένας δεν έχει δικαίωμα από εσάς συνέλληνες μια αντιδικία ή οτιδήποτε στο συλλογικό κομμάτι να το κάνει προσωπικό. Κανένας δεν έχει προσωπικά με τον άλλον. Όλοι μας έχουμε συλλογικότητα για τον ίδιο σκοπό και στόχο. Να θυμάστε τον όρκο σας. Ξαναδιαβάστε τον όρκο. Και χιλιάδες πράγματα που έρχονται. Διαβάστε πάει τον όρκο σας. Οργανωθείτε. Σήμερα η λεωφόρος του ελληνισμού είναι δικιά σας. Είναι ανοιχτή. Κανείς τους δεν μπορεί να πει. Τίποτα. Όπου μιλάνε, τους πλακώνουν με τις πέτρες, τους πάνε στο κυνήγι, έχουν κάνει τόσα πολλά. Εσείς οργανωμένα θα τα δείχνετε. Πρέπει να δείξετε και να αποκαλυφθεί αλήθεια στο τι έχουν κάνει. Μάλλον αυτά που έχουν κάνει είναι αυτά που έχουμε πάθει και έχουμε επιτρέψει. Έτσι θα καταλάβετε ότι έχουμε επιτρέψει και έχουν γίνει. Και το επιτρέψαμε όλοι, οι πατεράδες μας, οι μανάδες μας, οι αγιάδες μας. Και κάποιος πρέπει να τα σταματήσει. Και αυτοί είμαστε εμείς. Γιατί όλα έχουν σχεδιαστεί από την αρχή. Δεν υπάρχει κάτι εκτός σχεδίου. Ακόμα και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μια μύηση. Είναι να καταλάβει ο κόσμος το άδικο που αυτό μπορεί να συμβεί στον καθέναν. Άρα λοιπόν κάνεις ό,τι γουστάρεις, κάνεις ό,τι νόμο θέλεις. Ζούμε σε ένα κράτος το οποίο δεν είναι κράτος, είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Είναι ιδιωτική εταιρεία η εφορία, η Τράπεζα της Ελλάδος, το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ, οι τράπεζες, τα νοσοκομεία, ο στρατός. Τελικά εμείς γίναμε ανώνυμη εταιρεία. Ωραία. Και αυτή η εταιρεία τι μας έδωσε για να την κάνουμε εμείς. Αν η εταιρεία δεν είναι δικιά μας. Η μόνη εταιρεία που είναι δικιά μας είναι το δημόσιο. Και αυτή η εταιρεία του δημοσίου είμαστε εμείς. Χωρίς εμάς δεν υπάρχει δημόσιο. Άρα δεν αντιλαμβάνω ποιος θα γίνει ιδιωτικός και τι μας έδωσε για να μας αγοράσει. Μας αγόρασε. Τι μας έδωσε. Ο πλούτος είναι παντού. Πιστοποιούνται τα παγκόσμια ταμεία και με χιλιάδες αποδείξεις συνέλληνες που έχετε καταθέσει, άμα το θέλετε, και στους λογαριασμούς. Είστε τόσο δυνατοί, έχετε τόσο δυνατά στοιχεία. Πρέπει να δυναμώσετε όλοι οι Έλληνες. Είναι εντολή και διαταγή και είναι η ώρα. Έχουμε 300 γραφεία στην Ελλάδα. Είστε χτισμένοι, δομημένοι, ελάνιοι πολεμιστές της 13ης φυλής. Το κάθε γραφείο να δομήσει σε όμορο δήμο ή σε περιοχή, να ανοίξει άλλο ένα γραφείο, να διπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι όλα θα τελειώσουν όταν πάρετε την Ελλάδα. Εάν δεν πάρετε την Ελλάδα και αν οι Έλληνες δεν πάρουν την Ελλάδα και αν όλοι μας δεν πάρουμε την Ελλάδα και τη ζωή, το Σύνταγμα, τα πάντα, το θεσμό στα χέρια μας, δεν λέει τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα είμαστε έρμια και θα μας λιώσουν ένας-ένας. Έναν-ένα θα μας λιώνουν. Σήμερα λοιπόν, αν το θέλετε, με όλες αυτές τις κατηγορίες που προσπαθούν να μας φορτώσουν, πρέπει να ξέρετε ότι κινδυνεύει τα άτομα της κεντρικής, γιατί όλα τα άτομα της κεντρικής είναι κατηγορούμενοι. Συνέλληνες, θέλω να καταλάβετε ότι στο ανθρώπινο κομμάτι οι άνθρωποι της κεντρικής φοβούνται και πρέπει εσείς να τους πάρετε το φόβο, γιατί εσείς είστε οι κεντρικοί. Όλοι μας είμαστε οι κεντρικοί. Όλοι μας είμαστε ο φορέας. Όλοι μας είμαστε το κάθε γραφείο. Όπου χτυπάει το κάθε γραφείο, η καρδιά του χτυπάει και η δικιά μας. Όπου και να είναι, απανταχού της γης. Θυμηθείτε τον όρκο μας, απανταχού της γης.
Θέλω να στηρίξετε τους ανθρώπους της κεντρικής που είναι κατηγορούμενοι. Υπάρχει ένα νομικό στρατηγικό σχέδιο το οποίο σαφώς πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να δώσετε δύναμη στα παιδιά της κεντρικής. Να φύγουν οι φόβοι τους. Να γίνετε μια γροθιά όλοι. Να ξεσηκωθείτε παντού σε όλη την Ελλάδα. Να ανοίγετε γραφεία. Να κάνετε ομιλίες. Να ενημερώσετε τον κόσμο. Να έρθει ο κόσμος όλος να γίνει ένα με την Ελληνοσυνέλευση. Να ενωθεί το έθνος. Να ενωθούν οι ελάνιες ψυχές, να ενωθούν οι πάντες. Ακόμα και αυτοί που δεν είναι Έλληνες, ας ενωθούν μαζί μας, γιατί το μεγαλύτερο εγχείρημα, αν το θέλετε, είναι αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα μεγάλο εργοτάξιο, να βάλουμε μια σειρά στο χώρο μας, να βγάλουμε τον πλούτο μας και να τον διαχειριζόμαστε όπως θέλουμε εμείς. Το καθεστώς τον παγκόσμιο φοβάται ότι αν διαχειριστεί ο Έλληνας τον πλούτο του και τα άλλα κράτη θα ζητήσουν το ίδιο. Ναι, σας περιμένουν όλους. Αυτή η επανάσταση είναι δικιά σου. Δεν την ορίζουν αυτοί. Αυτοί την ορίζουν οι ελληνικές ψυχές. Αν θες να πας σε έναν οδηγό με οδηγίες, είναι όλα γραμμένα. Στο καταστατικό σου είναι όλα γραμμένα. Όλα παντού, στα πρωτόκολλά σου, στο φορέα, είναι όλα γραμμένα τι πρέπει να κάνεις. Μην ξεφεύγετε από εκεί. Ό,τι χρειάζεται ξαναπηγαίνετε εκεί. Να ξαναπάτε στη μεγαλοπρέπεια και να φύγει η μικροπρέπεια. Να πάτε στη φιλοτιμία. Να πάτε σε όλες τις αρχές και στις αξίες. Να πάτε στην αλήθεια. Να πάτε στη λογική. Για φανταστείτε ρε παιδιά. Αρχαιολογικό λέει. Α, λογική αρχαία. Χαθήκαμε από εκεί. Για φανταστείτε το. Όλα λοιπόν συμβαίνουν γύρω μας. Θέλετε να αφήσουμε σήμερα τι σημαίνει. Πού υπάρχει η λέξη λογική. Οι αξίες μας, οι αρχές μας είναι παντού. Αυτός είναι ο μπούσουλας που τρέχουμε. Αυτή είναι η καινούργια δύναμη. Η αληθινή, η ύπαρξη που οι Έλληνες θα εγκαθιδρύσουν στην Ελληνοπολιτεία. Μη φοβάστε που κάνουν έτσι. Κάνουν έτσι γιατί έχουν τους θεσμούς. Οι θεσμοί θα αλλάξουν, πρέπει να πάνε στα χέρια τα ελληνικά. Εάν οι θεσμοί δεν πάνε στα ελληνικά τα χέρια, δεν απελευθερωθήκαμε ποτέ και θα μας λιώσουν έναν έναν. Δεν μπορεί κανείς να κάνει πίσω. Ούτε εγώ ούτε εσείς. Θυμηθείτε το. Εγώ δεν μπορώ, γεννήθηκα με αυτή την αποστολή. Άρα δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό που είμαι. Αυτό που είμαι και θα είμαι μέχρι το τέλος. Αν θέλετε, θα σας πω το τέλος. Το τέλος είναι δικό μας. Δεν μπορώ να σας πω όμως μέχρι το τέλος τι θα συμβεί. Το καθεστώς θα κάνει οτιδήποτε για να μην περάσετε. Όσο εσείς θα μαζεύεστε, θα συστρατεύεστε, θα μαζεύετε ο κόσμος, θα κάνετε οργανώσεις, θα μιλάτε για τον πλούτο, θα μιλάτε για τις αλήθειες, θα έχετε μια καθαρά ελάνια πολιτική κίνηση να συστρατεύσετε τους πάντες χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα. Όλο αυτό όσο θα δυναμώνει. Όλοι οι θεσμοί δεν θα είναι με το καθεστώς, θα είναι με σένα συνέχεια. Ναι, με σένα. Πρέπει λοιπόν να δυναμώσετε. Πρέπει να διπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας. Να διπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας σε όλη την Ελλάδα. Να ανοίξετε γραφεία παντού. Συντονισμένα. Πειθαρχημένα. Μέσα από τα καταστατικά μας. Και ό,τι λέτε ότι είναι άσχημο να συμβεί. Εάν συμβεί, να προφυλακίσουν δικούς μας ανθρώπους. Και με μένα δηλαδή. Που με έχουν ήδη διακόμενο. Τότε λοιπόν θα πυροδοτήσουν μια μεγάλη κοινωνική βόμβα. Μια τεράστια βόμβα που ο κόσμος έχει πνιγεί στο άδικο. Και αυτό το άδικο θα ξεχυλίσει. Και εκεί θα πρέπει να είστε πολύ καλά οργανωμένοι. Πολύ καλά οργανωμένοι για να εισπράξετε όλο αυτόν τον κόσμο. Να τον θωρακίσετε, να του δώσετε τα όπλα στα χέρια του, τις αλήθειες, να πολεμήσει για τον κάθε έναν. Για την κάθε θέση, για την κάθε λάνια θέση, για την ίδια την απελευθέρωση. Η απελευθέρωση είναι δικιά μας. Πρέπει να ξέρετε όλοι ότι η Ελληνοσυνέλευση είναι ήδη στην Βουλή. Τα ποσοστά της είναι πολύ υψηλά. Ένα κρυφό μυστικό που έχουν αυτοί είναι ότι η Ελληνοσυνέλευση είναι κυβέρνηση. Δεν είναι στην Βουλή, είναι κυβέρνηση. Αυτοί δεν έχουν κανένα ποσοστό να γίνουν κυβέρνηση. Τα exit polls και όλα αυτά που λένε είναι ψεύτικα δικά τους. Ο κόσμος δεν τους θέλει. Ο κόσμος θέλει εσάς. Ο κόσμος θέλει τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει τους Έλληνες. Το ελάνιο γένος ενώνεται. Η απελευθέρωση έρχεται και πρέπει να την πάρετε εσείς. Τώρα, συνέλληνές μου, πολεμιστές μου, αδέρφια μου, όλα είναι στα χέρια σας. Εσείς θα διοικήσετε. Εσείς θα αποφασίσετε, θα διοικήσετε πειθαρχημένα να πάρετε την Ελλάδα. Όλα είναι γραμμένα.
Όλα είναι σχεδιασμένα για να κάνετε το μεγάλο βήμα. Από εσάς εξαρτιόνται όλα. Η περιφέρεια σας είναι εκεί, εκλεγμένες είναι, διοίκηση έχετε, χωράτε όλοι. Σήμερα οι Έλληνες θα διοικήσουν και θα πάρουν την Ελλάδα. Άρα, όσο και να χτυπάνε τόσο ώρα, δεν μπορούν να αποφύγουν αυτή την ατομική βόμβα που λέγεται Ελλήνων Συνέλευση και έρχεται για την απελευθέρωση. Αυτό να θυμάστε πάντα. Άρα, όλα είναι στα χέρια σας. Ακόμα και η δικιά μου η ζωή είναι στα χέρια σας. Ανοίγετε γραφεία. Παντού. Παντού. Μαθαίνει ο κόσμος. Μπαίνει ο κόσμος σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν χιλιάδες συνταξιούχοι άνθρωποι που δεν έχουν τι να κάνουν. Βάλτε τους στον αγώνα να ζήσουν τη δεύτερη ζωή τους. Όλοι μπορούμε να ζήσουμε. Βάλτε τους στον αγώνα. Χρησιμοποιήστε κάθε μέσο. Χρησιμοποιήστε με νόηση και στρατηγική. Η λεωφόρος είναι δικιά σας. Είναι ανοιχτή. Βάλτε. Βάλτε τον κόσμο. Γεμίστε τη λεωφόρο. Η Ελλάδα στα χέρια των Ελλήνων. Φτάσαμε. Είμαστε στη μέση του πολέμου. Και τώρα όλα είναι στα χέρια σου. Και η κεντρική και οι περιφέρειες και τα γραφεία και η απελευθέρωση. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Ένα άμα πειράξεις, ένα άμα πειράξεις από την Ελληνική πολιτεία, πειράζεις το σώμα της πολιτείας. Συστρατευτείτε όλοι, ενώστε τις δυνάμεις σας. Όλο το διακύβευμα είναι η απελευθέρωση. Όλα είναι στα χέρια σας. Έχετε δικούς σας οργανισμούς, με δικά σας διοικητικά συμβούλια, δικές σας περιφέρειες, κεντρική, δική σας. Μην ψάχνετε ποιος διοικεί, όλοι διοικούμε. Ο καθένας από το μετερίζει του, από το δικό του κομμάτι. Μην ακούτε τα κανάλια και τις σιρήνες που μιλάνε για διάδοχο. Εγώ δεν έχω διάδοχο, έτσι όπως το εννοούν αυτοί. Διάδοχοι δικοί μου είστε όλοι εσείς. Όλοι εσείς είστε διάδοχοι μου. Εσείς θα κληρονομήσετε ό,τι έχω και δεν έχω. Άρα διάδοχο όπως το εννοούν αυτοί δεν έχουμε εμείς. Εμείς είμαστε όλοι διάδοχοι. Είμαστε διάδοχοι της πατρουάς ουσίας. Είμαστε διάδοχοι του πλούτου. Είμαστε διάδοχοι της υγείας. Είμαστε διάδοχοι της 13ης φυλής. Είμαστε διάδοχοι όλης της νόησης, της υπερνόησης. Έτσι πρέπει να καταλάβετε. Αγαπητοί μου συνέλληνες, όλα είναι στα χέρια σας. Από εσάς εξαρτιόνται όλα. Έχει στηθεί ο τεράστιος μηχανισμός. Έχετε πολεμήσει χρόνια. Κάποιοι έρχεστε τώρα. Δεχτείτε τους. Ανοίχτε τις αγκαλιές. Φτιάχτε πολεμιστές. Υπάρχει άπειρος κόσμος εκεί πέρα που ξέρει τι λέει, ξέρει τι θέλει. Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μυαλό του, η ενέργειά του. Να χρησιμοποιηθούν τα χαρίσματά του. Βάλτε τους. Πάρτε την Ελλάδα. Έλληνες άνθρωποι, πάρτε την Ελλάδα. Ο πλανήτης είναι των Ελλήνων. Ελλάς είναι όλος ο πλανήτης, όπως έχω ξαναπεί σε άλλη μου συνέντευξη. Φυλακή είναι ο πλανήτης γη. Μη φοβάστε τη φυλακή. Όλοι οι νόμοι, τα πάντα, ό,τι μας πιέζει, μόνο άμα πάρουμε την Ελλάδα μπορούμε να τα πετάξουμε από πάνω μας. Πάρτε την Ελλάδα στα χέρια σας. Είναι εντολή και διαταγή. Είναι η μεγάλη ευκαιρία που χιλιάδες χρόνια χαράζεται για να εγκατασταθεί και για να εκτελεστεί σήμερα στις μέρες μας. Θέλω να ξέρετε ότι είστε μέρος της ιστορίας. Γράφουμε τη δικιά μας ιστορία με τα δικά μας γράμματα. Γι' αυτό φοβάται το καθεστώς. Γιατί είστε αυτοί που είστε. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Και είμαστε εδώ τώρα. Περίμενε το καθεστώς αυτή την κίνηση. Δεν είναι αδαής. Πρέπει να το κατατροπώσουμε. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Ο καθένας στον κλάδο του. Όλοι θα πρέπει να βάλουμε ένα χεράκι. Όλοι σκλαβωμένοι, γιατί είναι όλοι σκλαβωμένοι. Δεν είναι το καθεστώς το ελεύθερο. Και αυτούς που χρησιμοποιεί το καθεστώς είναι οι πιο σκλαβωμένοι από όλους. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να κάνουμε αυτό. Όλοι είμαστε μέρος της απολευθέρωσης. Ένας για όλους και όλοι για ένα. Συνέλληνες μου, μέχρι το τέλος. Είμαι μαζί σας. Είμαι μέσα σας. Είμαι παντού. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Για μια ελεύθερη Ελλάδα, μέχρι το τέλος, δίνοντας και την τελευταία σταγόνα του αίματος μου, του βίου μου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μεγάλη μου τιμή που είμαι μαζί σας σε αυτόν τον αγώνα, που είστε μαζί μου σε αυτόν τον αγώνα. Έχετε τιμήσει τον Όλυμπο.
τους θεούς δημιουργούς και την ύπαρξή σας. Μέχρι το τέλος.